Κυρία Αντωνίου επέστρεψε χθες αργά το απόγευμα από την Ιταλία και αυτή τη φορά ήρθε για να μείνει. Καλά, όχι για πολύ, μόνο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, αφού η Ιταλική τηλεόραση την καλεί. Πίσω στην πατρίδα, επιτέλους. Ήταν μια χρονιά ξεχωριστή για μένα. Έζησα μια καινούργια εμπειρία με τη συμμετοχή μου στο Ιταλικό το σόου. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Θα μείνω Ιούλιο και ίσως κάποιες μέρες τον Αύγουστο. Τέλη Αυγούστου έχω ραντεβού με το Ράι για να συζητήσουμε για μια εκπομπή και επίσης και με κάποια άλλα κανάλια της Βόρειας Ιταλίας. Τα επαγγελματικά της πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και τα προσωπικά της επίσης. Η επανασύνδεση με τον Ηλία Πανταζόπουλο είναι γεγονός. Μετά τη μικρή απόδραση που έκαναν οι δυο τους στην Ελαφώνησο και στην Αντίπαρο, τώρα θα έχουν μπροστά τους εβδομάδες για να ζήσουν τον έρωτά τους. Εκείνος άλλωστε όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα της στηρίζοντάς τη. Όλες πάντα ήταν μαζί μου, με στηρίζει και με στηρίζει, όπως έχω πει και παλαιότερα. Υπάρχει μια σχέση που ξαναζωντάνεψε και ξαναφούντασε τώρα αυτές τις μέρες. Κάνω μια προσπάθεια να μην αναφέρομαι στα προσωπικά μου πια. Όλα καλά πάντως, όλα καλά. Η εμφάνισή της στο σοου χορού έκανε τους Ιταλούς να παραμιλούν φέτος. Πήγε εκεί για να μείνει, παρά τις δύσκολες στιγμές που, όπως είπε η Ρία, δεν ήταν λίγες. Υπήρχαν βέβαια και έτσι κάποιες δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του σοου, γιατί ήμουν μόνη μου σε μια ξένη χώρα. Αλλά με τη στήριξη των δικών μου ανθρώπων κατάφερα και τις ξεπέρασα. Μου έκανε εντύπωση η στήριξη των Ιταλών και των media και γενικά του κόσμου. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Η επιστροφή της στην Ελλάδα κάνει και κάποιες παρουσιάστρες που ακόμη δεν έχουν κλείσει για τη νέα σεζόν να χάσουν τον ύπνο τους, αφού επαγγελματικά ραντεβού θα κάνει και εδώ η Ρία. Ναι, υπάρχουν και κάποιες προτάσεις, αλλά αυτά δεν έχω κάνει ακόμη ραντεβού. Στην πορεία, άλλωστε όλο το μισό καλοκαίρι εδώ θα είμαι, οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τσάου, Ρία, προς το παρόν τουλάχιστον.